Μέσα στα χρονοδιαγράμματα, προχωράει η πρώτη θαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση τη Κρήτη με την υπηρετική χώρα και η οποία θα τροφοδοτήσει την Κρήτη με ρεύμα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη-Πελοπονίσου είναι το πρώτο βήμα και το μεγάλο καλώδιο θα ακολουθήσει. Η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ πραγματοποιεί σε επίσκεψη στο εργοστάσιο τη εταιρεία Ελληνικά Καλώδια, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή του υποβρύχιου καλωδίου μήκου 135 χιλιομέτρων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία κατασκευή του πρώτου καλωδίου που θα τροφοδοτήσει την Κρήτη με καθαρό, φθηνό και αξιόπιστο ρεύμα από την υπηρετική χώρα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Πελοπονίσου ενσωματώνει μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά παγκοσμίω και παρά τι αντικσότητε τη πανδημία, κατορθώσαμε να το κρατήσουμε στι ράγε χάρη στην ετοιμότητα του διαχειριστή και των αναδόχων μα. Μα επιτρέπει να μειώσουμε την παραγωγή των θερμικών μονάδων, επομένω να. Περιβαλλοντικά να βελτιώσουμε την εικόνα του νησιού. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου και με τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται στο ΑΚΕΡΕΟ, αναμένεται να γίνει πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου από τι δύο ανάδοχε εταιρείες στα Χανιά, γεγονό που θα βάλει το έργο στην τελική του ευθεία, με την ολοκλήρωσή του να γίνεται τον Δεκέμβριο του 2020. Η πρώτη διασύνδεση τη Κρήτη θα καλύπτει το 34% τη απαιτούμενη ενέργεια του νησιού. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε το μακροχρόνιο σχεδιασμό του ΑΔΜΙΕ με τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματο, συμβάλλοντα με τι δυνάμει μα στην ασφαλή τροφοδοσία με καθαρή και οικονομική ενέργεια του μεγαλύτερου νησιού τη χώρα. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά έργα που έχουμε αναλάβει, αλλά όλοι μα στην ελληνικά καλώδια εργαζόμαστε εντατικά για την έγκαιρη και ασφαλή ολοκληρωσή του. Με την ολοκλήρωση τη διασύνδεση Κρήτη-Αττική το 2023, η Κρήτη θα ηλεκτρίζεται αποκλειστικά από το ΕΣΜΙΕ και οι ρηπογόνε μονάδε παραγωγή ενέργεια θα σβήσουν οριστικά.